Σήμερα σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνονται οι εκλογές για το συνέδριο που ακολουθεί τέλος του μήνα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα συνέδριο ανανέωσης, ανασυγκρότησης. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα είναι διαφορετικά από όλα τα άλλα, καθώς μπαίνουν καινούργιες ιδέες, νέοι άνθρωποι, και θέλουμε πραγματικά να δώσουμε έναν καινούργιο πολιτικό λόγο. Και γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που, παρότι είναι πολύ νωρίς, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να έρχεται και να ψηφίζει. Και να σας πω και κάτι άλλο, ειδικά εδώ στην Αρκαδία, ως επιτοπλίστων έχουμε λύσει τις εσωκομματικές μας διαφορές, να πούμε έτσι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις που συναντούμε σε άλλους νομούς. Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη σε όλους, όλα να πάνε καλά και ραντεβού σύντομα στο συνεδριό μας. Σήμερα είναι μια κορυφαία στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν ανοίξει οι εσωκομματικές διαδικασίες και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα ψηφίζουμε για μέλη της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, για Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων και για Συνέδρους. Είναι μια διαδικασία που έχει ανοίξει όλη την επικράτεια, σε όλους τους Δήμους της χώρας. Έχουν στηθεί κάλπες για τις 3 ξεχωριστές εκλογικές αναμετρήσεις και νομίζω ότι το βράδυ, μετά το κλείσιμο της κάλπης, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και τα νέα μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών, αλλά και των Συνέδρων που θα συμμετέχουν στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα γίνει στην Αθήνα 22 με 24 Απριλίου. Θέλω να μου πείτε αν υπήρξε ενδιαφέρον συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Υπήρχε ενδιαφέρον. Όλα τα ψηφοδέλτια είναι συμπληρωμένα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάρα πολλοί κόσμοι ήθελαν να συμμετέχει στην διαδικασία. Είναι μια γιορτή της Δημοκρατίας σήμερα. Και παλιά μέλη και νέα μέλη και μέλη τα οποία ήταν στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση πριν από τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, αλλά και νέα μέλη που γράφτηκαν για τις εκλογές του νέου Προέδρου μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς και μέλη, παλιά μέλη, που επανεβεβαίωσαν την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει, μέχρι 11 Μαρτίου. Όλοι αυτοί λοιπόν, συν τους νέους του ΣΟΝΕΔ, μπορούν να συμμετέχουν για την ανάδειξη συνέδρων, προέδρων, αλλά και μελών δημοτικών τοπικών οργανώσεων. Το γεγονός ότι είστε μοναδικός υποψήφιος για τη Δημοτική Οργάνωση της Τρίπολης, πώς σας κάνει να αισθάνεστε? Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη υποχρέωση και ένα μεγάλο βάρος, το οποίο θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε το κόμμα, την Νέα Δημοκρατία, στη νέα εποχή. Πρέπει με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με πολλή δουλειά, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το καλό του τόπου και της πατρίδας. Γιατί, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα είναι ένα εθνικό κόμμα και μετά είναι μια παράταξη που να κοιτάει το εθνικό συμφέρον, και αυτό έχει βάλει πάνω απ' όλα και μετά το κομματικό. Όπως είπε ο Πρόεδρος μας, η κρίση δημιουργήθηκε από τα λάθη της πολιτικής και είμαστε αναγκασμένοι μέσω της πολιτικής να δώσουμε τη λύση στην κρίση. Αυτό βλέπουμε ότι το έχουν καταλάβει και οι φίλοι και τα μέλη μας και έρχονται από το πρωί μαζικά. Εδώ και λίγο ώρα που έχουν ανοίξει οι κάλπες εδώ στην εσωτερική διαδικασία ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου, του Προέδρου της Τοπικής Επιτροπής αλλά και των εκπροσώπων του κόμματος από τον νομό στο Οργανωτικό Συνέδριο. Ανοίγει ένας κύκλος αλλαγών για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος στο Συνέδριο, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναδομηθεί η παράταξή μας, το κόμμα μας, λειτουργικά, για να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που έρχονται πολύ σύντομα. Είναι μια μέρα σημαντική, θα έλεγα, για τη δική μας την παράταξη. Αλλά ασφαλώς δεν είναι μόνο για τη δική μας την παράταξη. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική ως αφετηρία μιας νέας μορφής πολιτικής. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει πλέον να κοινωνικοποιείται ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να βρίσκει εκ νέου μία νέα σχέση με τους πολίτες, και αυτό ακριβώς συνεπάγεται και η σημερινή προσέλευση, που είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Θεωρώ ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι οι μαγικές λύσεις που τους υποσχέθηκαν ασφαλώς και δεν υπάρχουν, και ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο που οφείλουμε όλοι πολύ γρήγορα να ξαναβρούμε την εναλλακτική για τη χώρα και για τους πολίτες μέσα από την επέδοση ενός νέου οράματος. Εδώ στην Αρκαδία έχουμε επιτύχει να δημιουργούμε εξαιρετικά συνενετικές συνθήκες, χωρίς προσωπικούς διεξυφισμούς και αντιπαλότητες, και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα πορευτούμε και στο εκεί